Χριστάκη, συγχαρητήρια καταρχήν για την επιτυχία της ομάδας σου. Πώς είδες αυτό το παιχνίδι? Ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα στο γήπεδο μας. Αλλά ήρθαμε εδώ αποφασισμένοι για να πάρουμε το διπλό και τα καταφέραμε. Λίγο η ψυχολογία μας πεσμένη μετά την πρώτη νύχτα, αλλά από τούτο και στο εξής ελπίζω η ομάδα να ανακάμψει. Γιατί είμαστε πραγματικά καλή ομάδα. Βέβαια αυτή η ανάκαψη δεν θα έχει παρά να κάνει ακόμα ένα παιχνίδι. Η ανάκαψη θα είναι για το πρωτάθλημα. Μια νίκη ένα πρωτάθλημα. Σίγουρα, αν και εγώ τώρα που είδα το παιχνίδι αυτό, γιατί δεν είχα παρακολουθήσει το πρώτο, ωστόσο έχω την εντύπωση ότι και στα δύο παιχνίδια κέρδισε η πιο τυχερή ομάδα. Συμφωνείς με αυτό? Από την πλευρά των παιχτών, εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε τόσο καθαρά όσο οι φιλάθλοι, οι άγνοι φιλάθλοι από το Ινκερκίδα, χωρίς οπαδικές κατευθύνσεις. Εμείς παίξαμε με πολύ πάθος. Παραπάνω πάθος είχαμε παρά τεχνική σήμερα. Μάλιστα, και βέβαια με την ψυχολογία ανεμασμένη εν ώψη του τρίτου τελικού, τι να περιμένουμε? Οπωσδήποτε πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε, που μπορούμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα σας για την προσπάθεια που θα κάνει και στον τρίτο αγώνα. Βέβαια, αυτές οι ευχές από εμάς τους ουδέτερους είναι και για τις δύο ομάδες, γιατί εμείς θέλουμε να κερδίζει το μπάσκετ και φαντάζομαι κλείνοντας ότι ο πιο σημαντικός νικητής σε αυτά τα παιχνίδια είναι η ίδια η καλαθόσφαιρα. Ναι, σίγουρα. Νικητής είναι η καλαθόσφαιρα. Το άθλημα για άτομα με αναπηρία είναι νικητής σε τέτοιες μεγάλες γιορτές. Και ελπίζουμε εμείς να είμαστε τυχεροί και να σηκώσουμε την κούπα. Μάλιστα. Χριστάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσες.